Καθηγητή Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Μανώλη Γαλανάκη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Και την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη, λοιμοξιολόγο. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Γαλανάκη για να του μεταφέρω δύο ερωτήσεις που αφορούν την εμβολιαστική διαδικασία των παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών. Σας έχω ακούσει, κύριε Γαλανάκη, κύριε καθηγητά, με πολύ μεγάλη προσοχή να προτρέπετε τους γονείς να μπουν στη διαδικασία του εμβολιασμού, επειδή είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πολύ στενά την εμβολιαστική αυτή διαδικασία στα παιδιά. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα σήμερα στην Κρήτη με σημείο αναφορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Ναι, στο νοσοκομείο μας, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, έως τις επόμενες ημέρες έχουμε κάπως πιο αραιά δουλεύουν τα κέντρα τα εμβολιαστικά, αλλά ουσιαστικά θα πάρουμε πλήρη, ας πούμε, κανονικό ρυθμό μετά από τις 7 Ιανουαρίου, που θα ανοίξουμε παραπάνω γραμμές εμείς στα Χανιά και όλη η Κρήτη γενικότερα. Mm-hmm. Και την ώρα πάντως εμβολιάζουμε, δηλαδή από τα Χριστούγεννα περίπου εμβολιάζουμε κανονικά, έχουμε ήδη εμβολιάσει αρκετά παιδιά. Πόσα παιδιά περίπου έχουν εμβολιαστεί σε επίπεδο Κρήτης? Αυτό θα ξέρει καλύτερα η ΥΠΕ τα δεδομένα ή η βάση περιπτώσει. Η κυρία Μπουρμπουδάκη, αν έχετε τα στοιχεία. Έχουμε 1421 παιδιά. 1421 παιδιά, λέει η κυρία Μπουρμπουδάκη, έχουν εμβολιαστεί. Ορίστε, λοιπόν, ακούστε ακριβή αριθμό, ναι. Ακριβώς τον ακριβή αριθμό. Ναι. Θέλω λίγο να μου πείτε τι λέτε στους γονείς που μπορεί να έχουν μία ανησυχία όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Ακούσαμε σήμερα τον κύριο Θεμιστοκλέους να λέει για 83.000 ραντεβού για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και να σας πω ότι με βάση τα δεδομένα η Κρήτη σε αυτή την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών είναι ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις. Πρώτη η Αττική, ακολουθεί η Θεσσαλονίκη, αλλά η Κρήτη με μικρή διαφορά. Ναι, ευχάριστο. Γενικώς η Κρήτη είναι καλά εμβολιασμένος τόπος από ανέκαθεν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι η Κρήτη έχει την υψηλότερη εμβολιαστική κάλυψη στην ελληνική επικράτεια και από το λεκανοπέδιο της Αττικής με βάση τα επικυροποιημένα στοιχεία του επιδημιολογικού χάρτη την περασμένη Πέμπτη. Ωστόσο, να σας πω ότι και στην προηγούμενη πανδημία που είχαμε στη γρήπη, ο κύριος Τζίκας, θα μαζί σας ξέρει παραπάνω στοιχεία, πάλι ήταν μπροστά η Κρήτη. Η Κρήτη εμβολιάζει γενικώς. Είναι έτσι μια ήπια δύναμη στον εμβολιασμό. Θέλω να μου πείτε τι λέτε στους γονείς που ανησυχούν. Λογικό να ανησυχούν οι άνθρωποι και τουλάχιστον παιδιατρικά ποτέ δεν χρησιμοποιούμε τους ακραιότητες ότι αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν είναι κακοί γονείς, είναι ψεκασμένοι. Αυτά είναι λίγο πολύ πολιτικές κουβέντες. Όχι, εμείς είμαστε στη μέση γραμμή, συμβουλεύουμε τους γονείς. Μετά υπέρ, τα κατά ενδεχομένως και παίρνουν από εμάς εκείνη. Ουσιαστικά οι παιδίατροι έχουν πρωτοστατήσει, είναι πρόδρομοι σε αυτό που λέμε στη διεθνή τώρα σκέψη, το shared decision. Δηλαδή, από εκείνο με τους γονείς παίρνουν μια απόφαση ουσιαστικά. Με τον ασθενή, με τους γονείς εμάς, με το γερό παιδί, βέβαια δεν είναι ασθενή στα παιδιά αυτά. Αλλά ενημερώνουμε ανοιχτά, φιλικά, σαν παιδίατροι που είμαστε. Δεν έχουμε καμιά διάθεση ούτε να δαιμονοποιήσουμε το εμβόλιο, ήταν να το κάνουμε ήρωα εκεί που δεν είναι. Δεν λέμε τα πράγματα πώς είναι. Επειδή αύριο η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα θέσει την πρότασή της στην κυβέρνηση για το κομμάτι του ανοίγματος των σχολείων και σε αυτό θα συζητήσουμε και με την κυρία Παγώνη που έχει εκφράσει μια δημόσια άποψη, θέλω να μου πείτε πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της εμβολιαστικής κάλυψης σε αυτές τις ηλικίες στη συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Να σας πω, εγώ μιλώ σαν παιδίατρος, άρα σαν δικηγόρος των παιδιών, όπως έλεγε και ο καθηγητής μου Ματσενιώτης τον καιρό εκείνο. Ο παιδίατρος είναι δικηγόρος των παιδιών. Από τη μεριά αυτή, τους μικρούς μου πελάτες, παρακαλώ δηλαδή τους εμπειρογνώμονες, την κυβέρνηση, τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά όσο γίνεται. Ας πάρουμε άλλα μέτρα, αλλά τα σχολεία να μην ξανακλείσουν ούτε μια μέρα, αν μπορούμε δηλαδή. Τώρα, πέρα από τα άλλα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, που μπορούμε να πάρουμε για τα παιδιά, το εμβόλιο είναι σημαντικό. Τα σχολεία με εμβολιασμένα παιδιά μπορούν να δουλέψουν πολύ καλύτερα από τα σχολεία με ανεμβολιαστά παιδιά. Λογικό είναι. Είναι ένα μέτρο παραπάνω και έτσι ας το χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Θέλω πρωτού πάω στην κυρία Παγώνη, επειδή αύριο, κύριε Γκίκα, ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, θα βάλετε στο μικροσκόπιο αυτά τα δεδομένα. Θα σας εκμεύσω, εφόσον υπάρχει κάποια πληροφορία, υπάρχει κάποια σκέψη για να πάει το άνοιγμα των σχολείων μία εβδομάδα αργότερα ή είστε από αυτούς που θα πούν ότι πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα? Έχουμε μία δυσκολία στην επικοινωνία με τον κύριο Γκίκα. Θα επανέλθουμε σε αυτόν. Κυρία Παγώνη, έρχομαι σε εσάς και πάμε σε αυτό το κομμάτι των σχολείων. Σας άκουσα.
Έτσι με πολύ κάθετο τρόπο, το κάθετο συσσαγωγικά, να λέτε ότι τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Και έχετε κάνει και κριτική σε αυτούς που εισηγούνται μια διαφορετική άποψη. Θέλετε λίγο να μου το αναλύσετε αυτό? Λοιπόν, τα τελευταία στοιχεία τους τρεις τελευταίους μήνες όσον αφορά το θέμα των σχολείων, δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα από τα παιδιά όσον αφορά την έξαρση της γνώσης, τη μετάδοση κλπ. Επομένως, τη στιγμή που δεν υπήρχαν τέτοια στοιχεία, τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Δεν μπορούμε να ξανακλείσουμε ούτε τα παιδιά στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε τους φοιτητές πάλι στα σπίτια, γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι δυνατόν να παραμείνει 24 ώρες κλειμένοι μέσα στα σπίτια. Θα έρθουν σε επαφή με τους φίλους τους, θα έρθουν τα παιδιά τα μικρά να παίξουν με τα άλλα παιδάκια τους φίλους τους, θα πηγαίνουν έρχονται οι γονείς στις εργασίες τους, θα υπάρχει κινητικότητα. Εάν λοιπόν τα παιδιά πάνε στο σχολείο, κανονικά αυτό πρέπει να γίνει, διότι βέβαια θα τεθούν κάποιοι διαφορετικοί όροι, ίσως περιττώσιμα τεστ, που είναι πολύ σημαντικό. Οπωσδήποτε τα μέτρα ατομικής προστασίας με μεγαλύτερη προσοχή και βέβαια όσον αφορά την ιχνηλάτηση όταν θα υπάρχουν τα κρούσματα μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά το 50-1 κλπ. Τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο, πρέπει να συνεχίσουν τις δράσεις τους. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα στοιχεία μέχρι τώρα από τους τελευταίους μήνες που τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο, οι φοιτητές πήγαιναν στο πανεπιστήμιο που να υποδεικνύουν και στην επιτροπή η οποία θα αποφασίσει αύριο ότι τα σχολεία πρέπει να παραμείνουν κλειστά. Κύριε Εγκίκα, ερχόμαστε σε και εσάς. Και κάτι να συμπληρώσω και κάτι. Βεβαίως. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα της Ευρώπης, δεν υπάρχει στην Αμερική πρόταση που να κλείνουν τα σχολεία από εδώ και πέρα, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Εγκίκα, κύριε καθηγητά. Αυτή τη στιγμή, επειδή μου κάνει την ερώτηση μέλος επιτροπής, υπάρχει μια ongoing, μια ενεργός διαδικασία αξιολόγησης του ερωτήματος αυτού μέσα στην Επιτροπή. Η Επιτροπή δουλεύει και με υποεπιτροπές, οι οποίες προετοιμάζουν μια άποψη, την οποία την φέρνουν, την παρουσιάζουν στην υπόλοιπη Επιτροπή, στην Ολομέλεια, και η Ολομέλεια αποφασίζει. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αυτή τη στιγμή συμφωνώ με την κυρία Παγώνη και με τον κύριο Γαλανάκη, το κλείσιμο των σχολείων είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μην υπάρχει στη συζήτησή μας, έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι τα σχολεία θα ανοίξουν. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα πολύ πολύ μικρό παραθυράκι που λέγεται όμικρον και η συμπεριφορά της όμικρον, και μάλιστα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όπου θα κορυφωθεί ο αριθμός των περιστατικών και θα δούμε τι επιπτώσεις θα έχει στο σύστημα υγείας. Κύριε καθηγητά, νωρίτερα ο κύριος Μαγιορκίνης είπε στην εκπομπή εδώ, το ακούσατε και εσείς και συμφωνήσατε, ότι βλέπει μία εκθετική αύξηση μέχρι τις 15-20 Ιανουαρίου και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν τα κρούσματα. Υπάρχουν και μέλη της Επιτροπής, γιατί έκανα και εγώ το δικό μου ρεπορτάζ, που λένε ότι καλό θα ήταν τα σχολεία να πάνε για άνοιγμα μία εβδομάδα μετά, έτσι ώστε να περάσει το απόγειο αυτής της εκθετικής μορφής που θα έχουν οι μολύνσεις. Σε αυτό συμφωνείτε? Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες απόψεις. Αν όμως δεις τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, είναι ότι πριν από 2 μήνες το ποσοστό επί του συνόλου των κρουσμάτων στη χώρα που κατήχε η ηλικιακή ομάδα από τα 18 μέχρι το 0 έτη ήταν 30%. 30% δηλαδή των κρουσμάτων ήταν σε παιδιά. Αυτή τη στιγμή αυτό το ποσοστό έχει πέσει το 17%. Που σημαίνει ότι όλο και λιγότερα παιδιά προσβάλλονται από την όμικρον σε σχέση με την υπόλοιπο πληθυσμό, και βεβαίως αυτό είναι ένα κριτήριο και ένα στοιχείο ότι τα παιδιά μπορούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τη σχολική χωρίς να έχει επιπτώσεις αυτό στην πανδημία, γιατί έτσι αλλιώς ο κεντρικός κορμός, ο πυρήνας της μετάδοσης και των κρουσμάτων έχει μετατοπιστεί ακριβώς στις ηλικίες από 18 μέχρι 40 χρονών. Εκεί είναι ο μεγάλος αριθμός των κρουσμάτων που υπάρχουν στη χώρα.
και λιγότερο στις ακραίες ηλικίες. Ούτε οι μεγάλες ηλικίες έχουν μεγάλο αριθμό χρημάτων. Για να αποδεσμεύσω τον κύριο Γαλανάκη, κύριε Γαλανάκη, ένα ερώτημα από γονέα. Σε επίπεδο Κρήτης υπάρχουν κάποιες ακραίες παρενέργειες που έχουν καταγραφεί πέρα από τις γνωστές, το ακραίες το βάζω σε εισαγωγικά, όσον αφορά τους παιδικούς εμβολιασμούς? Γιατί η βασική ανησυχία ενός γονέα είναι μήπως υπάρξει μια σοβαρή παρενέργεια. Όχι, δεν έχουμε δει εμείς στο δικό μας το κέντρο. Έχουμε κάνει και κάτι σαν hotline, δηλαδή λέμε στους γονείς σε κάθε γονείο που εμβολιάζεται, αν συμβεί κάτι, οτιδήποτε δει στο παιδί του, να μας πάρει τηλέφωνο. Έχουμε και βάλει για γιατρό να κάθεται και να σηκώνει το τηλέφωνο. Και έτσι έχουμε πολύ καλή εικόνα στα παιδιά που εμβολιάζουν τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα που να αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Είναι ένα ήπιο εμβόλιο, δεν κάνει σοβαρές παρενέργειες, δεν είναι μόνο η βιβλιογραφία, είναι δική μας εμπειρία. Πρώτο χέρι δηλαδή μιλώ από δικά μας στοιχεία ότι το εμβόλιο αυτό δεν, ας μην ανησυχούν οι γονείς, δεν έχουμε μέχρι τώρα δει καμιά σοβαρή παρενέργεια.